σημερινές εκλογές στο Δημοκρατικό Σύλλογο. Η ευχή σας ποια είναι για το κόμμα? Πριν και πάνω απ' όλα πρέπει να πω ότι αποτελεί μια ιδέα σταθμό στη μακρόχρονη πορεία της ζωής, δημιουργική ζωή του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η παλιά γενιά σταδιακά παραδίδει στους νεότερους. Χαίρομαι πραγματικά γιατί δύο καταξιωμένα, νέα στην ηλικία πολιτικά πρόσωπα διευθυντούν την Προεδρία της Παράταξης. Δεν έχω καμιά μα καμιά αμφιβολία πως όποιος και τον δει, εάν εκλεγεί, η πορεία της Παράταξης θα παραμείνει πρωταγωνιστική και με την διεύρυνση των δραστηριοτήτων. Την επαναδραστηριοποίηση, αν θέλετε, σωρίας οργανώσεων που εις το παρελθόν λειτουργούσαν και είδαν μια νέα δυναμική, δεν έχω αμφιβολία ότι το αυτό θα πράξει όποιος εκ των δύο εκλεγεί και είμαι βέβαιος ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μέχρι σήμερα διαδραμάτισε επαγκαθόν της πατρίδας μας. Φανταζόμαστε δεν θα μας πείτε ποιος είναι ποια ψηφίζατε. Λοιπόν, να περάσετε... Θα την εντύπωση ότι η άσκηση του δικαιώματος ψήφου είναι μυστική. Επομένως, επιτρέψτε μου να είμαι με την άποψη ότι είναι μυστική. Με αυτόν όμως έγινε ιστορία όταν είπατε έναν από τους συνεργάτες σας, γι' αυτόν... Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έχουν περάσει 10 μέρες που έχετε παραδώσει την Προεδρία της Δημοκρατίας στο νέο εκλεγμένο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πόσοι είναι, θέλω να μας πείτε πόσοι είναι αυτές οι 10 μέρες μακριά από το Προεδρικό. Θα έχω μεταφέρει, δεν ξέρω πόσα κασόνια τα οποία περιέχουν βιβλία, περιέχουν πρακτικά, περιέχουν σωρία φεγγράφων είτε του Κυπριακού, είτε πισόλες δράσεις, ομιλίες, παρεμβάσεις, είτε Ηνωμένα Έθνη, είτε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κλπ. Πέραν βεβαίως της καρταρόμπας που διατηρούσα στο Προεδρικό ή στην Λευκοσία. Αγώνας να τακτοποιηθώ. Θα περάσουν κάποιες ακόμα 15 μέρα, αλλά ξεκουράζομαι στο παρόν και βεβαίως προσβλέπω σε μια συμβολή θετική σαν ενεργός πολίτης. Πότε θα λειτουργήσει το πολιτικό σας γραφείο στη Λευκοσία? Ήδη παρευρίσκουμε καθημερινά κάποιες ώρες. Και θα δούμε και κάποια συγγραφή κάποιου βιβλίου, κύριε Πρόεδρε, με βάση όλα αυτά. Επόμενα, όταν ξεκουραστώ, ιδιαίτερα για τον Κυπριακό, αλλά και τα πράγματα της παρούσας κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ.